Είμαι στο σπίτι του Παναγιώτη του Βίχου, από το blog Ελευθερία Τίποτα Ελευθεριακός, και θα μιλήσουμε για μια υπόθεση που κρατάει από το 1998, καθότι ο κύριος Βίχος έχει δικαστήριο στις 23 του μήνα κακουργοδικείο, για μια υπόθεση που είχε καταγγείλει κάποιον αστυνομικό διευθυντή σε κάποιο νησί του Αιγαίου. Καλύτερα να μας τα πει ο ίδιος ποια είναι αυτή ακριβώς η υπόθεση. Το 1998. Ναι. Και εγώ είμαι μουσικός. Κάθε χρόνο πήγαινα, γιατί τώρα είμαι συνταξιούχος, πήγαινα σε νησιά και δούλευα και έπαιρνα και την οικογένειά μου μαζί να κάνει κραμπανάκι και τέτοια. Το 1998 πήγα σε ένα νησί στη Σαντορίνη. Με έβαλα να μείνω σε ένα σπίτι που μου είπαν ότι λέγεται Βίλα Αργύρη. Ναι. Ένα τεράστιο σπίτι με πολλά δωμάτια. Λέω θα περάσω όλο το καλοκαίρι εδώ. Ναι. Όμως στα δωμάτια μέσα άκουγα κάτι ψιθύρους και δεν έβλεπα άνθρωπο. Λέω του κατασυμματάρχη, συγγνώμη, εκεί που με πήγες, έχει φαντάσματα. Όχι, μου λέει, είναι κοπέλες από την Ουκρανία και τις έχω μέσα κλειδωμένες και τις έρνουμε σε πελάτες και τέτοια. Λέω καλά, δεν θέλουν. Στο είπε σαν να μην συμβαίνει τίποτα δηλαδή. Ναι, ναι. Λέω οι κοπέλες αυτές δεν θέλουν, γι' αυτό τις έχετε κλειδωμένες. Λέει ναι, δεν θέλουν. Και άμα έρθει η αστυνομία εδώ πέρα και πιάσει και εμένα, ο μου λέει μη σε νοιάζει. Ο διοικητής είναι δικός μας. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι μου το λέει για να με καθησυχάσει, α πούμε. Λέω καλά, μπορεί να μου πα εμένα κάπου αλλού. Και εντάξει. Καλά, θα κοιτάξω, μου λέει να σε πάω κάπου αλλού. Πήγα εγώ κάτω στην πόλη, ρώτησα τους ανθρώπους εκεί πέρα, τους λέω, μένω εκεί στη Βίλα Αργύρη, τι ξέρετε για εκεί. Όλοι χαμογελάγανε πονηρά και τέτοια. Όλοι ξέραν δηλαδή στη Σαντορίνη ότι εκεί γίνεται εμπόριο γυναικών, ας πούμε, και τι γυναικών, κοριτσάκια ήταν, 16-17 χρονών, ήταν ενήλικα παιδιά. Εγώ, όπως με ξέρεις, είμαι και άνθρωπος λίγο, τα παίρνω αυτά, λέω, κάτσε, θα σε φτιάξω εγώ. Άρχισα να παίρνω φωτογραφίες, να βρίσκω μάρτυρες εκεί από την πόλη εκεί. Έμαθα ότι ένας δεσπότης είχε καταγγείλει τον διοικητή και διώξαν τον δεσπότη αντί να διώξαν τον διοικητή. Βρήκα 330 υπογραφές από ένα μόνο νησί, χωριό, το Βόθαμα, που λέγανε αυτό το πράγμα, ότι καταγγείλαν τον διοικητή. Αφού τελικά πήρα ό,τι μπορούσα να μαζέψω, ας πούμε, φώναξα και εδώ από την Αθήνα δύο ανθρώπους οι οποίοι ανακοντεύονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τέτοια. Ήρθαν και αυτοί εκεί πέρα και ανεμπήκαν απάνω και μέσα από κλειστές πόρτες. Μιλήσαμε με τις κοπέλες, ας πούμε, για τι γίνεται, για να έχω και ένα μάτυρα, γιατί δεν βρεις άκρη. Και μετά έκανα αυτό που θα έκανε κάθε δημοκρατικός πολίτης που σέβεται τον εαυτό του και την αξιοπρέπειά του. Πήγα στον εισαγγελέα που ήταν 100 μέτρα πιο πέρα, και ενώ το ήξερε όλο το νησί τι γίνεται εκεί, αυτός δεν ήξερε τίποτα. Και του λέω: εντάξει, αφού δεν ξέρατε, ξέχασα να σου πω ότι κάποιες φορές ο διοικητής ερχόταν στη Βίλα Αργύρη. Μια μέρα λοιπόν που ήρθε, φεύγω εγώ και πάω τρέχοντας στον εισαγγελέα. Του λέω: έτσι και έτσι, εκείνο το λέω του διοικητής, πάμε μαζί να τα δεις. Σοβαρά μου λέει: είναι εκεί, να κάνουμε, μου λέει, τι να κάνουμε. Να ειδοποιήσουμε την αστυνομία να πιάσει τον διοικητή, αφού ο διοικητής είναι εκεί. Μα δεν γίνεται, αλλιώς έτσι γίνεται. Μπορεί να λάθω, του λέω με το ζόρι. Τελικά δεν έρχονταν με τίποτα. Εισαγγελέα ήταν και εδώ, δεν μπορούσα να κάνω και πολλά. Σηκώθηκα λοιπόν και έφυγα. Λέω κάτσε να φύγω γιατί εδώ θα με σκοτώσουν κιόλα, δεν γίνεται. Φεύγω, έρχομαι εδώ πέρα, το δημοσίευμα στο πολιτικό καφενείο. Όχι, ψέματα, το δημοσίευμα πρώτα στη Νέα Προοπτική. Στη Νέα Προοπτική, μια εφημερίδα. Και μετά πήγα και σαν εισαγγελέα εδώ πέρα και λέω ότι αυτό και αυτό συμβαίνει. Το πήρε μετά και ο Τσενταφυλόπουλος, το έκανε μια εκπομπή στην τηλεόραση. Μιλάμε για το 1998. 98, ακόμα, ναι. Πήρε έκταση το θέμα με αυτό. Με κάλεσαν εμένα και μου λένε θα πάει να δώσει κατάθεση στην Άξο. Στα λέω λίγο περιληπτικά για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Γιατί εδώ πρόκειται για μια συμμορία αστυνομικών και εισαγγελέων η οποία παίζει με τις ζωές των ανθρώπων και με τη δική μου. Και επειδή εγώ δεν το έχω σκοπό, ας πούμε, να κάτσω μέχρι τέλος να με πατήσουν, θα πω ότι ακριβώς συμβαίνει. Πάω στην Άξο λοιπόν, βρίσκω δύο κοπέλες εκεί πέρα, οι οποίες ήταν η μία εισαγγελέα και άλλη ανακρίτρια, και μου λένε, μόλις με είδανε, τα ξέρουμε όλα.
Και γιατί δεν κάνετε κάτι. Πρέπει κάποιος να τα καταγγείλει. Ωραία. Έδωσα φωτογραφίες, έδωσα ονόματα κλπ. Κλπ. Πράγματι, μετά από ένα διάστημα αυτές οι κοπέλες, δηλαδή η Αντακρίτσα και η εισαγγελέα, τον παρέπεψαν με βούλευμα για σωματεμπορία. Τον αστυνομικό διευθυντή. Και όχι μόνο αυτόν, αλλά ακόμα άλλους δύο που εγώ δεν τους ήξερα. Και τους δύο τους που είχαν το μαγαζί, ας πούμε, αυτό που είχα πάει να δουλέψω, και αυτοί σωματέμποροι ήταν. Λέω και εγώ πήρε μια τροπή σωστή. Μετά από κάνα χρόνο, αφού είχε γίνει ένας δώρος σχετικός, ας πούμε, μου κάνει μήνυση ο διοικητής και μου ζήταγε και 200.000 δραχμές. 200.000, 2 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι τώρα τι μου ζήταγε. Ναι. Παράλληλα, εμένα με βάλανε για μάρτυρα στο δικαστήριο που θα γινόταν στη Σύρο. Γιατί τον πήγαν στη Σύρο και ενώ ήταν υποκατηγορία, από υπαστονόμος έγινε αστυνόμος. Έγιναν λοιπόν. Πήρε και βαθμό δηλαδή. Πήρε βαθμό. Έγιναν 3 δικαστήρια λοιπόν στη Σύρο και δεν ήρθε σε κανένα ο διοικητής. Έλεγε ότι έχει δουλειά. Και εγώ ερχόμουν από εδώ από την Αθήνα, πήγαινα και αυτό δεν έρχονταν. Τώρα στο τέλος του δικαστήριου είχαν περάσει 5 χρόνια και θα παραγραφόταν. Λέω τώρα θα έρθει, αναγκαστικά δεν γίνεται αλλιώς. 5 μέρες λοιπόν πριν γίνει το δικαστήριο, μπαίνει σπίτι μου εδώ, σε αυτό εδώ το σπίτι, η Γάδα. 4 αστυνομικοί, 2 με τα όπλα, λες ήμουν ο Ρουχάμης, ο Σφακιανάκης της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και μια εισαγγελέας. Εγώ όμως είχα ξυπνήσει και το βράδυ δούλευα. Τι συμβαίνει ρε παιδιά, υπάρχει μια καταγγελία λέει ότι μέσα από το σπίτι σου εδώ γίνεται διακίνηση παιδικής πορνογραφίας. Τον κοιτάω καλά καλά, λέω πως κάνετε λάθος, γιατί εγώ έχω καταγγείλει κάποιο διοικητή για αυτά τα πράγματα. Όχι, λέει, δεν ξέρω τι έχει κάνει εσύ. Για σένα ήρθαμε εδώ πέρα, γιατί έχουμε μια καταγγελία εναντίον σου. Ωραία, τι θέλετε από μένα, λέω. Κατάλαβα μέσα ότι εδώ κάτι παίζεται. Μου λέει να δούμε το σκυλόδίσκο σου, να τον πάρουμε και να έρθει να δώσει κατάθεση. Λέω, είμαι κατηγορούμενο. Λέει, όχι. Τότε λέω, θα έρθω ό,τι θέλω εγώ. Όχι, θα έρθει τώρα. Άρα δεν είμαι. Άρα λέω, μου κάνετε προσαγωγή. Ωραία, πάρ το σκυλόδίσκο, λέω. Τον παίρνουμε. Θα μου δώσω τώρα ένα αντίγραφο, λέω, από αυτό, για να έχω και εγώ ένα αντίγραφο, ώστε ούτε εγώ να πω ότι μου βάλατε κάτι, ούτε εσύ να μου βάλετε. Ήταν εκεί και ο τεχνικός που το πήρε. Δεν γίνεται αυτό, λέω. Λέω τη εισαγγελέα, κυρία εισαγγελέα, πέσε το να το κάνει. Αυτή δεν μιλάει. Λέω, θέλω ένα αντίγραφο, κύριε, λέω. Ένα αντίγραφο τι έχει μέσα. Να το έχω εγώ, γραμμένο από εσά και από μένα, και να πάρετε κι εσεί, ώστε να μην γίνει τίποτα. Τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, με παίρνετε και σκοτώ. Σκοτώ και με πήγαν στη Γάδα. Δεν ήμουν κατηγορούμενος, αλλά με πήγαν σκοτώ. Πήγα στη Γάδα, μου κάνει μια ανάκριση εκεί πέρα χωρίς να έχω δικηγόρο. Δεν μου απαγόρευσαν να έχω δικηγόρο γιατί λέει δεν ήμουν κατηγορούμενος, οπότε δεν έχω δικαίωμα να έχω δικηγόρο. Κατάλαβα. Αυτό είναι παράνομο. Λοιπόν, εγώ στον δρόμο του έλεγα ότι αυτό και αυτό συμβαίνει, ρε παιδιά. Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος, να πούμε. Εγώ έχω καταγγείλει ένα διοικητή και έχει μεθάρρυνση δικαστήριο. Τι μου λέτε εμένα τώρα για αυτά τα πράγματα. Εγώ μια ζωή κυνηγάω του σωματέμπορου γιατί ήμουνα και στο σωματείο των μουσικών. Ήμουνα πρόεδρος στη Ρόδο, εδώ στο γραμματέας εδώ. Μου είχαν σπάσει το χέρι στη Ρόδο οι μπράβοι. Δηλαδή μια ζωή μέσα κόντρα με του μπράβου και με αυτού. Τι μου λέτε, ότι κάνω εγώ αυτή τη δουλειά μου. Τι μου λέτε τώρα. Εν πάση περιπτώσει πήγα εκεί, έκατσα καμιά ώρα. Είδαν αυτοί ότι δεν γίνεται τίποτα. Μου λένε φύγε. Λέω κι εγώ, θα τελείωσε. Την άλλη μέρα βγαίνει εσπρέσο. Βγαίνει εσπρέσο με αυτόν τον τίτλο. Κύκλωμα οργανώνει ερωτικά πάρτι γεωργίων. Και εδώ λέει σύλληψη γνωστού μουσικού που φωνάζει είμαι αθώος. Και εδώ έχει τη φωτογραφία μου με την κόκκινη σημαία. Ναι. Και εδώ μια φωτογραφία μου πάλι, εδώ κάτι γυμνές, κάτι αυτά. Κατάλαβες. Μάλιστα. Λοιπόν, χωρίς να κατηγορούμε για τίποτα εγώ, δεν είχε επαγγελθεί εναντίον μου καμία κατηγορία. Και μετά από 5 μέρες που πάω στη Σύρο και το δικαστήριο, αντί να δικάζουν εμένα, το δικαστήριο δικάζουν το σωματέμπορα διοικητή, ας πούμε, το δικαστήριο μου λέγε ποια είναι τα κινητρά σου, οι δικηγόροι μου λέγανε να ποιος είναι αυτός, είχε 10 δικηγόρους και πέρα,
έγινε ένα δικαστήριο εναντίον μου δηλαδή. Και ενώ υπήρχαν μάρτυρες, τι να σου πω, δηλαδή 15-20 μάρτυρες που είχαν πάει εκεί πέρα εναντίον του, αυτός είχε μόνο δύο μάρτυρες σωματέμπορους. Αυτός που του σωματέμπορους. Και πήγε και για μάρτυρες εναντίον του και αστυνομικός από το τμήμα που πειρατούσε ο διοικητής. Πήγε και είπε, έδωσε κατάθεση και είπε ότι αυτά που λέει ο κύριος Βίχος συμβαίνουν πραγματικά. Αστυνομικός. Ο προϊστάμενός του δηλαδή. Όχι. Ναι, για τον διοικητή του. Παρ' όλα αυτά το δικαστήριο τον αθώωσε. Τον αθώωσε. Ήταν εκεί πέρα γυναικείες οργανώσεις, αυτοί διάφοροι άρχισαν να φωνάζουν, βγήκαν έξω με πανό, κάναν διαδήλωση στη Σύρο, έγινε πανικός δηλαδή. Έφυγα εγώ. Μετά έγινε το δικαστήριο που μου είχε κάνει αυτός, εδώ, σε μένα. Ήρθε αυτός εδώ πέρα με δύο δημιουργίες μάτ για να μπει μέσα στο δικαστήριο και ο δικαστής είπε, αφού είδε τη δικογραφία, ας μου είδε την προηγούμενη, τι είναι αυτό λέει. Λέει, αθωώθηκε. Λέω, ναι. Η απόφαση αυτή είναι διάτρηση, τη λέει. Να καταφύγεται να ξαναγίνει το δικαστήριο. Φύγε, μου λέει. Δηλαδή, με έδιωξε. Δεν έγινε δίκη. Έφυγα. Δηλαδή, κατάλαβα εδώ ότι κάτι γίνεται. Θέλω να σου πω τώρα, επειδή έγιναν μετά κι άλλα δικαστήρια, έγιναν άλλα δύο δικαστήρια, εναντίον μας, όχι με το διοικητή πια, σύμφωνα με το σύλλογο δίσκο που υποτίθεται, ότι βρήκανε, ότι εγώ έβγαζα λεφτά, ότι πήγαινα παιδάκια και τα πουλάγα και τα εξέδιδα, ας πούμε, ψάχναν λογαριασμούς μου, τέτοια πράγματα, δεν βρήκα τίποτα, τι να βρούνε. Και αθωνόμουν πανηγυρικά. Και οι ίδιοι εισαγγελείς δηλαδή, μετά από τελειώνει το δικαστήριο, είδα έναν εισαγγελέα το πήγα να κάνω φωτοτυπίες για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που πήγα μετά, μου λέει, κυνήγα τους μέχρι τέλους, ο εισαγγελέας. Με φώναξε και ένας ανακριτής, και αυτός ο άνθρωπος το ίδιο μου έδωσε να καταλάβω δηλαδή ότι κάποιοι θέλουν να σε βάλουν φυλακή, να πούμε με έσυχε και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι δεν είναι μόνο ο διοικητής η αιτία. Πιστεύω ότι είναι μια διώξη πολιτική. Λόγω της τάσης μου, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως ξέρεις, δεν εξαρτάμαι από κανέναν. Είμαι αριστερός, είμαι μαρξιστής, αλλά δεν ανήκω πουθενά. Δηλαδή, κανένας δεν μπορεί να με κατευθύνει. Κάνω ό,τι εγώ νομίζω. Είμαι δηλαδή ανεξάρτητος. Αυτό το ότι δεν ελέγχομαι και ότι έχω μια σωσελίδα, το πολιτικό καφενείο, το οποίο, όπως βλέπεις, έχει μέσα 4.000 όποτε μπεις μέσα, αυτό δεν τους αρέσει. Και δεν είμαι και τώρα έτσι. Είμαι ανέκαθεν. Δηλαδή, μια ζωή και ακόμα και φαντάρος που ήμουν, είχα περάσει αεροδικείο, γιατί ήμουν στην αεροπορία, γιατί είχα πάει όταν σκοτώσαν το Λαμπράκι. Όχι το Λαμπράκι, τον Σωτήρι τον Πέτρουλα. Τον είχαν πνίξει. Είχα πάει εγώ στη διαδήλωση με τη σχολή της αεροπορίας. Δηλαδή είχα την τρίλα από τότε, ας πούμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να μην στα πολυλογώ έτσι και κουράζω, μετά με κυνηγάγανε συνέχεια, ο σύλλογος μου δίσκος πήγε στην Αμερική. Τον εξετάσανε στην Αμερική. Τον εξετάσανε οι Αμερικάνοι και στείλανε πίσω εδώ ότι δεν υπάρχει τίποτα μέσα. Μετά τους Αμερικάνους, και αφού έχουν περάσει 3 χρόνια, το 2006, αυτοί το ξανακοιτάζουν πάλι. Και βρήκανε, λέει, κάποια ευρήματα. Τα ευρήματα ήταν τα cookies, αν ξέρεις. Ναι. Κάτι ναι, ναι. Αποτυπώματα που δεν είναι. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Η σκευωρία που έγινε, όλο αυτό που λέγανε τάχα ότι ψάχνανε και ενώ δεν στο είπα, ότι ήρθε και αυτή η δικηγόρος, μια δικηγόρος που είπαν ότι με κατήγγειλε εμένα, γι' αυτό ήταν σπίτι μου και ψάσανε. Τελικά πήγε και είπε ότι, και είπαν αυτοί ότι η Γάδα έψαχνε 6 μήνες για να ανακαλύψει το αποτύπωμά μου και τελικά το αποκάλυψε, το βρήκε, ας πούμε. Η ίδια δικηγόρος αυτή είπε μετά ότι, της είπε ο φίλος της, ότι η καινούργια φίλη του του είπε ότι αυτή είχε βάλει το τηλεφωνό της σε μια πορνοσελίδα εκεί. Ναι. Αυτό ξέρανε βέβαια. Και μάλιστα αυτή η κοπέλα δικάστηκε. Και τη δικηγόρο την έχουν τώρα και μάρτυρα στο δικαστήριο και θα πει την αλήθεια η κοπέλα, γιατί έτσι έγινε. Λοιπόν, βασιστήκαν σε μια τέτοια ιστορία για να σκαρώσουν τη σκευωρία, να δοθεί ο διοικητής και να κυνηγάνε μένα. Και από το 1998 μέχρι τώρα ακόμα με κυνηγάνε. Έγιναν δύο δικαστήρια, αθώθηκα και στα δύο, δεν βρήκαν τίποτα εναντίον μου, μπήκε στο αρχείο ο Βάγκελος και ξαφνικά ο εισαγγελέας το ξανάβγαλε πάλι και με παραπέμπει στο κακουργιοδικείο. Πήρα αναβάθμιση.
Ναι. Έγιναν κάποιο κακούργο τώρα από τι μου. Πόσες φορές έχεις δηλαδή, πόσες φορές έχεις περάσει από δίκη και έχεις αθωωθεί. Εκτός από το δικαστήριο με το διοικητή, ναι. Το διοικητή, έχω δύο δικαστήρια έχω αθωωθεί εδώ, στο πώς το λέγεται, στο... Πώς λέγεται, μπορείς το... Φωτιό, όχι, ειρηνοδικείο. Τέλος πάντων, πήγαινα και δικαζόμουν και σε αυτό που δεν ξέρω πώς λέγεται. Δύο φορές αθωώθηκα. Τώρα, εν τω μεταξύ πήγε η υπόθεση και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ναι. Την πήγε το ΕΠΣΕ. Είναι μια οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Παρατηρητήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το πήγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και βγήκε απόφαση η οποία καταδικάζει την Ελλάδα για όλες αυτές τις ταλαιπωρίες που έχω υποστεί εγώ, γιατί έπαθα καρκίνο. Ναι. Από το άγχος μου και λόγω του είδους της κατηγορίας έπαθα καρκίνο, κόστησα να πεθάνω. Με σκίσανε πάνω μέχρι κάτω. Έκανα 8 μήνες χημειοθεραπεία. Δεν ξαναδούλευσα άλλη φορά σε νησί. Από το 98 και μετά δεν ξαναδούλευσα σε νησί. Σε απέκλεισαν δηλαδή. Με απέκλεισαν, μπήκα σε μαύρη λίστα γιατί παντού γίνεται το ίδιο. Παντού είναι αστυνομία και καλύπτει σωματέμπορους. Και σε αυτό δεν γίνεται. Στο σωματείο μας των μουσικών από κάτω είναι κάτι μαυράκια, κοριτσάκια, μικρά, ανήλικα και απέναντι είναι τα ΜΑΤ και κάθονται. Κατάλαβες. Και τώρα κυνηγάνε εμένα τώρα, κυνηγάνε εμένα για παιδική πορνογραφία και για τέτοια. Δηλαδή καταλαβαίνεις, ζούμε σε μια χώρα, δηλαδή, όχι του παραλόγου, που τρελαίνεσαι. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ τώρα θα πάω στο δικαστήριο πάλι. Έχω μάρτυρες 5-6 βουλευτές. Έχω κάμια δεκαριά καθηγητές από πανεπιστημίων, έχω 5-6 γυναικείες οργανώσεις, έχω όλο τον κόσμο μαζί μου. Ξέρουν όλοι και αυτοί που με παραπέμπουν ότι είμαι αθώος. Αλλά θέλουν να με ταλαιπωρούν. Αλλά τα ξέρεις, καμιά φορά λέγανε στο χωριό μου πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Ναι. Εσύ. Λοιπόν, θα πάω στο δικαστήριο και όπως γράφω και στο άνθρωπο που έγραψα τώρα τελευταία, ή θα δοθεί ένα τέλος στον Γολγοθά ή θα ανοίξουν οι ασκήτοι όλου. Θα τους πάρει ο διάλογος όλους και θα τους σηκώσει τελικά όλους από την αρχή όπως ξεκίνησε η ιστορία μέχρι τώρα. Γιατί ξέρω όλη την ιστορία, ποια ονόματα, ποια άτομα είναι αυτά τα οποία οδήγησαν την κατάσταση εκεί πέρα. Λοιπόν, δεν είχα σκοπό να το. Γιατί δεν είμαι καλά και στην υγεία μου, ξέρεις και αυτά. Και έλεγα στο διάλογο να τελειώνει αυτή η ιστορία να τελειώνω. Αν όμως αυτοί το τραβήξουν, στο τέλος αυτοί θα την πληρώσουν. Γιατί δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Μάλιστα. Ξέρει, η τύχη του αστυνομικού διευθυντή ποια είναι, ξέρεις πού βρίσκεται, τι κάνει. Έχει, αυτή τη στιγμή έχει φύγει από το σώμα, τον έχουν διώξει. Όχι. Είναι ταξιέργος. Είναι εκεί. Βέβαια, εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι εναντίον του τώρα. Γιατί ας πούμε, αυτό τελείωσε. Ναι. Που έγινε, ας πούμε. Τελείωσε. Και με πρόφαση αυτό όμως συνεχίστηκε η δίωξη εναντίον μου με αυτά τα κατηγορίες που σου λέω. Λοιπόν. Ουσιαστικά δεν έχει τώρα. Και πέρα τώρα, αν έχει πάλι τη φυλάκη του για άλλα πράγματα, ας πούμε, αυτά θα το βρούμε στην πορεία, ας πούμε. Κατάλαβες. Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι κάποιοι μέσα στο κράτος, στη δικαιοσύνη και στην αστυνομία δρούν ανεξέλεγκτα, κάνουν ό,τι τους γουστάρει, έτσι, αθώνουν, διώχνουν το ψωμιάδι, ας πούμε, το να βγάζουν έξω, ότι δεν υπάρχει φόβος να φύγει, ας πούμε, και κυνηγάνε μέσα 14 χρόνια. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος που παρακολουθήσει και εδώ στα πράγματα, αηδιάζει. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν φοβάμαι, έχω αηδιάσει. Δηλαδή, έχω εκνευριστεί τόσο πολύ και έχω στεναχωρηθεί και πολύ, γιατί να σε κατηγορούν για πράγματα που εσύ παλεύεις όλη τη ζωή εναντίον τους, αυτό είναι σκρό. Είναι σκρό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σκροί και δεν πρέπει να βρίσκονται μέσα εκεί που είναι, ας πούμε. Ή τώρα εδώ που τα λέμε, πού άλλο να είναι, ας πούμε, μέσα στο κράτος. Αν δεν είναι στο κράτος, πού άλλο θα είναι. Ναι, σωστό. Δεν είναι. Λοιπόν, αυτά. Εγώ καλώ τον κόσμο, τους φίλους μου, τους συντρόφους μου, που αυτοί ξέρουν ποιος είμαι, τους συναδέλφους, τους μουσικούς, όσοι με ξέρουν και με ξέρουν πάρα πολύ, εκείνη τη μέρα να έρθουν στο δικαστήριο. Να κάνουμε ένα γλέντι της δικαιοσύνης. Εμείς να δώσουμε τον τόνο, και καμία κατηγορία που κανένα χαρτάκι, ας πούμε, και κάνει μάρτυρας, γιατί δεν έρχονται κανένα μάρτυρας κατηγορίας. Δεν τολμάει να έρθει κανένας. Δεν έχει έρθει ποτέ. Υπάρχει, δεν υπάρχει ποτέ μάρτυρας κατηγορίας. Απολογούμε στα χαρτιά μου.
Ναι. Κατάλαβες. Ενώ υποτίθεται ότι υπάρχουν. Βέβαια. Έπρεπε να έρθουν κάποιοι. Κακοριωτικό και να μην υπάρχει μάθηση κατηγορία, πού θα προηγηθώ τώρα, στον αέρα. Ναι. Στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας όμως θα δει τι λέει το χαρτί. Πού να ξέρει ο εισαγγελέας τώρα τι έχει μέσα να πει. Ναι. Κατάλαβες. Γι' αυτό τα είπα τώρα εδώ. Μην τυχόν και τα ακούσει ο άνθρωπος. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που είναι τίμιοι μέσα σε αυτού του χώρου. Και ειλικρινά αυτού που συναντήσω εγώ είναι τίμιοι. Αν εξαιρέσω το δικαστήριο που αθώωσε το διοικητή, που ήταν στημένο, α πούμε, σίγουρα, όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι που με δίχασαν και με αθώωσαν, αλλά και που μίλησα μαζί του, ήταν τίμιοι άνθρωποι. Έκαναν αυτό που έπρεπε. Δηλαδή, όχι επειδή με αθώωσαν, γιατί δεν βρήκαν τίποτα. Δε. Ναι. Πώς με το ζόρι να με καταδικάσουν, πώς θα γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν. Πώς έχουμε καλή επιτυχία, σίγουρη είναι. Θα την έχουμε. Το βράδυ σα καλό και στο στέκι μα στο Μαρσέι, να πιούμε ένα. Ένα ποτό, θα πιω πορτοκαλάδα και δεν κάνει να πίνω. Έτσι να το γλεντήσουμε. Ωραία. Εντάξει. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ ευχαριστώ. Που με πήρες εδώ πέρα. Να είσαι καλά. Εντάξει. Ευχαριστώ.